Μπορεί να μην έχουμε μπει ακόμα όλοι στην πρίζα για τα καλά, εν τούτης διανύουμε ημέρες ηλεκτροκίνησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει αυστηρότερα όρια ρήπων και οι βιομηχανίες αυτοκινήτων διευρύνουν την παραγωγή υβριδικών και πλαγκίν υβριδικών που εκπέμπουν λιγότερους ρήπους και αμυγός ηλεκτρικών που δεν εκπέμπουν καθόλου. Την ίδια στιγμή αυξάνονται και σταθμοί φόρτισης δημόσιοι και ιδιωτικοί, καθώς χωρίς αυτούς η ηλεκτροκίνηση δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί. Στην Ελλάδα, πολύ καιρό πριν εφαρμόσει η κυβέρνηση το επιδοτούμενο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, η Νέα Οδός ως εταιρεία άνοιξε το δρόμο. Τοποθέτησε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών στα ΣΕΑ Ταλάντης, ώστε κάποιος να φορτίσει και να κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με μία φόρτιση. Ενώ στην Ιόνια Οδό έβαλε σε όλα τα ΣΕΑ ταχυφορτιστές, σε Ευηνοχώρη, Αμβρακία, Αμφιλοχία, Φιλιππιάδα και Επισκοπικό, κάτι μοναδικό για ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Σε όλο το μήκος των 196 χιλιόμετρων, δηλαδή από το Αντίριο μέχρι τα Ιωάννια, μπορείς να βρεις διαθέσιμο ταχυφορτιστή σχεδόν ανά 30 χιλιόμετρα. Και από το 2018, όταν και καταστάθηκε ο πρώτος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα, στο ΣΕΑ Φιλιππιάδας, ακόμα και σήμερα η Ιόνια Οδός είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος της χώρας που παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλο το μήκος του, σε κάθε ΣΕΑ. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα? Οι ταχυφορτιστές είναι από τους πλέον προηγμένους και γρήγορους σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, οι ταχυφορτιστές προσφέρουν φόρτιση με συνεχή ή εναλλασσόμενη τάση, παρέχοντας το 80% της φόρτισης της μπαταρίας σε περίπου 20 λεπτά. Ένα καφέ να πιεις, φόρτισες και φύγες. Πέραν της ηλεκτροκίνησης όμως και της μοναδικότητας μέχρι στιγμής της Ιόνιας Οδού, η προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό μόνο στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Και οι δύο εταιρείες αποδεικνύουν στην πράξη το ότι αποτελούν τους πιο πράσινους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς διαθέτουν σε όλα τα πάρκινγκ και τα ΣΕΑ ειδικούς κάδους ανακύκλωσης πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου και λευκοσιδήρου με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ενώ ανακυκλώνουν και το σύνολο των απορριμμάτων που παράγει ο αυτοκινητόδρομος, όπως υπολείμματα μεταλλικών στιθέων, υπολείμματα φθαρμένων λαστικών κτλ., ακόμα και λαμπτήρες και μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λειτουργίας. Και όλα αυτά τα διαπιστώνουμε στην πράξη, όχι στη θεωρία, διότι εκεί όλα αποδεικνύονται, οδηγώντας σε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο με πληθώρα παροχών για ένα απρόσκοπτο και άνετο ταξίδι.